Κυλάβρου. Σπούδασα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, Μαθηματικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Και μαζί με τον καλύτερο μου φίλο έχουμε ξεκινήσει το Impact Hub στην Αθήνα. Πάντα ασχολιόμουν με το κομμάτι το εθελοντικό, το κομμάτι της κοινωνικής αλλαγής σε διαφορετικούς ΜΚΟ ή ακτιβιστικές οργανώσεις. Και πάντα αυτό το ερώτημα που με προβλημάτιζε είναι ότι έβλεπα πολύ κόσμο που να ενδιαφέρεται για την θετική αλλαγή να είναι κατακαιρματισμένος, να μην γνωρίζει ένας τον άλλον και πολλές φορές, το δεύτερο δηλαδή σκέλος ήταν ότι οι άνθρωποι, οι ανθρώπινοι πόροι, οι οικονομικοί πόροι και φορές τα ξοδεύουμε χωρίς να πετυχαίνουμε το θετικό αντίκτυπο που θέλουμε. Έχοντας λοιπόν αυτές τα δύο, ας πούμε, αυτές τις δύο προκλήσεις στο μυαλό μου, αναζητούσα μια λύση. Πώς μπορεί λοιπόν η θετική κοινωνική αλλαγή και να συμβεί πιο γρήγορα και πιο συστηματικά και με ένα κομμάτι διασημότητας. Έτσι λοιπόν το 2008, όσο δούλευα στην Ολλανδία σε έναν άλλο μη κυβερνητικό οργανισμό, γνώρισα και συνεργάστηκα με τον Max και τον Λότφι, που ήταν οι δύο founders, δύο ιδρυτές του Impact Hub στη Μαδρίτη. Εγώ σημείωσα την πορεία μου αυτό, διότι μου είπε ότι, ξέρεις τι, αυτές τις απορίες που έχεις μπορούμε να τις απαντήσουμε και τις απαντάμε και εμείς οι ίδιοι μέσα από αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο που ονομάζεται Impact Hub. Και σιγά σιγά ξεκινήσαμε να συζητάμε και με τους φίλους μας, τους γνωστούς μας, με συνεργάτες μας για όλη αυτή την ιδέα και βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικά αξία. Έτσι λοιπόν, για να μάθουμε και πώς αλήθεια δουλεύει και αν είμαστε φτιαγμένοι εμείς γι' αυτό, για το Impact Hub δηλαδή, και το Impact Hub για εμάς, αποφασίσαμε και πάλι μέσα στα πλαίσια της σχολής ο Δημήτρης να πάει στο Impact Hub της Βιέννης και εγώ να πάω στο Impact Hub της Μαδρίτης. Είχαμε δίπλα στα Impact Hubs που μόλις ξεκινούσαν για να μάθουμε πώς λειτουργεί από μέσα. Πήγαμε λοιπόν Δημήτρη στη Βιέννη και εγώ στη Μαδρίτη, αρχικά με ένα πλάνο 2-3 μηνών μείναμε 3 χρόνια. Πήραμε τη τεχνογνωσία, μάθαμε τις μεθοδολογίες, εκπαιδευτήκαμε σε αυτές, γίναμε μέλη του δικτύου γιατί το Impact Hub τότε ήταν 20 Impact Hub, σήμερα είναι 84, αλλά έπρεπε να ξέρουμε ένας τον άλλον. Και έχοντας όλα αυτά τα εφόδια μαζί μας, το 2013 γυρίσαμε και οι δύο στην Αθήνα και ξεκινήσαμε να δημιουργούμε την πρώτη κοινότητα του Impact Hub στην Αθήνα. Οι προκλήσεις που αντιμετώπισε και πολύς νέος κόσμος, νέος επιχειρηματίας αντιμετωπίσει πιστεύω, ειδικά όταν έχει μια πολύ διαφορετική καινοτομική ιδέα, είναι η έβρεση των ανθρώπων που μπορούν να γίνουν οι πραγματικοί συνεργάτες, να γίνουν οι φίλοι και οι πρεσβευτές. Δηλαδή, δυστυχώς, ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα σήμερα, λόγω της βαθιάς κρίσης, τόσο σε κομμάτι οικονομικό, όσο και σε κομμάτι ανθρωπιστικό και πολιτιστικό και πολιτικό, τελικά έχει ένα αντίκτυπο πολύ ευρύ. Όλοι προσπαθούν να επιβιώσουν. Οπότε αυτό που δυστυχώς και με στεναχωρεί και είναι μια πρόκληση η οποία θεωρώ ότι ακόμα όχι απαραίτητα την έχω ξεπεράσει, ίσως δεν ξεπερνιέται κιόλας, είναι η κουλτούρα του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου που αντί να προσπαθήσει να χτίσει, δηλαδή αυτό που έκανε ο άλλος να πάει και πει έλα να κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα, προσπαθεί είτε να αντιγράψει είτε να μιμηθεί κάτι που κάποιος άλλος ήδη κάνει. Άρα αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς και πόροι και δημιουργική αξία και δεξιότητες και ανθρώπινος χρόνος θεωρώ ότι χάνονται επειδή δεν χρησιμοποιούνται με ένα δημιουργικό τρόπο έτσι ώστε τα πράγματα να προχωρήσουν παρακάτω. Αυτό νομίζω είναι ένα πράγμα που γενικά με στεναχωρεί. Μία συμβουλή που θα ήθελα να δώσω και σε υπόλοιπες νέες επιχειρηματίες είναι ότι πολλές φορές ξεχνάμε να, και σαν γυναίκες και σαν επιχειρηματίες να φροντίζουμε τον εαυτό μας και να συνεχίζουμε να μαθαίνουμε. Οπότε νομίζω ότι ένα βασικό κλειδί για την επιτυχία και σαν γυναίκα και σαν επιχειρηματίες είναι αυτό.
Μία άλλη γυναίκα επιχειρηματία, φίλη που τη θαυμάζω πολύ και την αγαπώ πολύ, μου είχε πει πριν πολλά χρόνια, μου είχε πει κάθε μέρα να σκέφτεσαι τρεις ερωτήσεις. Η μία είναι τι έκανα σήμερα, η άλλη είναι τι έμαθα σήμερα και η άλλη είναι τι έκανα σήμερα και με βοήθησε να πετύχω τους στόχους μου. Επομένως, έχοντας αυτό σαν οδηγό, νιώθω ότι η καθημερινότητα μπορεί να είναι πολύ πιο δημιουργική, αλλά και επίσης να μου αφήνει κάτι, στο να μεγαλώνω και σαν άνθρωπος και σαν